Είναι μαζί μας ο κύριος Κερίδης. Κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κολοκυθά. Χαίρομαι που τα λέμε, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Τα προσπαθήσει και με δική μου ευθύνη δεν τα είχαμε καταφέρει. Και δική μου, είναι αλήθεια. Ο κύριος Μίτσης Κερίδης, λοιπόν, βουλευτής της Δημοκρατίας και καθηγητής Εθνών Σχέσεων. Κρατάω ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο κύριος Σόλτς σήμερα στα Νέα. Αμφισβήτηση κυριαρχίας από εταίρο του ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή, λέει ο κύριος Σόλτς σήμερα στη συνέντευξη που έχει δώσει στα Νέα. Αυτό που κρατάμε, κύριε Κερίδη, και θέλω και το δικό σας σχόλιο προφανώς και τη δική σας εκτίμηση, σημαντική επίσκεψη, προφανώς να έχει το Γερμανός Καγκελέρος στην Αθήνα, αλλά θα στείλουμε τα μηνύματα που πρέπει στην Τουρκία. Θα το κάνει αυτή τη φορά η Γερμανία? Νομίζω ότι έχουμε μια σαφή μετατόπιση της Γερμανίας προς τη σωστή κατεύθυνση, καθυστερημένη αν θέλετε, αργοπορούσα αν θέλετε, έχουμε συγκεκριμένα παράπονα από τους φίλους μας τους Γερμανούς, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια σαφής καταδίκη, όπως δεν υπήρχε στο παρελθόν, εδώ και 6 περίπου μήνες, και αντίστοιχος τουρκικός εκνευρισμός με τον καγκελάριο Σόλτς συγκεκριμένα. Να πούμε λίγο, αν θέλετε, τα της επίσκεψης, θα υπάρξει αυτή η συνάντηση στο Μαξίμου στις 11, αλλά θα προηγηθεί μια ξενάγηση επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό του Γερμανού καγκελάριου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στον Παρθενώνα, και θα υπάρξει και συνέντευξη τύπου μετά την συνάντησή τους στις 11, και βεβαίως η διευρυμένη συζήτηση μαζί με τα επιτελεία των δύο πρωθυπουργών και κυβερνήσεων, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τους Γερμανούς. Ξέρετε, η σχέση μας με τη Γερμανία είναι μια από τις πιο σημαντικές της εξωτερικής μας πολιτικής. Βασίζεται βέβαια σε μια αντίφαση, σε ένα παράδοξο. Από τη μια, η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, και άρα χωρίς τη Γερμανία δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, ευρωπαϊκή προοπτική, ευρωπαϊκή συνοχή. Είναι πολύ κρίσιμος και σημαντικός παίκτης. Από την Γερμανία και η Γαλλία είναι οι δύο δυνάμεις της Ευρώπης που δεν γίνεται να μην τους έχεις το παιχνίδι. Ο περίφημος γαλλογερμανικός άξονας, ο οποίος περνάει δύσκολες μέρες αυτή την εποχή. Το δεύτερο όμως που είναι το αντιφατικό είναι ότι με τους Γερμανούς μας χωρίζουν αρκετές δομικές, να πούμε, διαφορές. Εκείνοι ως εκπρόσωποι του σκληρού βορρά, να πούμε, και εμείς μια χώρα του νότου. Τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε είναι δύο κατεξοχήν. Τα ευρωπαϊκά, με την ενέργεια, με τα ευρύτερα που γίνονται, και εκεί υπάρχουν διαφωνίες. Η Γερμανία μας έχει καθυστερήσει στις συγκεκριμένες προτάσεις που κάναμε εμείς, ο Μητσοτάκης, ο Ντράγκη, για το πλαφόν, για μια σειρά από άλλα πράγματα, και φάνηκε να φλερτάρει με μια εθνική λύση, δικιά της λύση, να ξοδέψει τα δικά της λεφτά για να στηρίξει τη δικιά της οικονομία, διαφορώντας για κάτι συλλογικότερο. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, προφανώς, και ότι αν κι άλλοι την είχαν αυτή, για να μην είναι αδικό τους Γερμανούς, θέλω να πω, ότι κι αν κι άλλοι είχαν αυτές τις δυνατότητες, ενδεχομένως να ήταν εξίσου εγωιστές. Αλλά φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κάμψη εκεί. Και το δεύτερο που μας αφορά άμεσα είναι τα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά. Διότι το μήνυμα το ελληνικό είναι να μην την πάσουμε όπως με τη Ρωσία. Διότι σήμερα η Γερμανία είναι απολογούμενη για τον εφησυχασμό, αν θέλετε, τις καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας που είχε διαφανεί ήδη από το 2008, αν θέλετε, σίγουρα από το 2014 με την Κρυμαία, με την προσάρτηση της Κρυμαίας, και δεν πρέπει να επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Έχουμε εδώ τις απειλές, έχουμε την επιθετικότητα ενός αυταρχικού πια ηγέτη που είναι ο Ερντογάν. Θα πρέπει να μάθουμε το μάθημα για να μην μας ξαναγίνει πάθημα όπως με την Ρωσία. Και αυτό είναι το ελληνικό μήνυμα, και βρίσκει μια ανταπόκριση. Προφανώς η Γερμανία έχει μια σχέση με την Τουρκία που πάει πολύ μακριά, εμπορική, πάρα πολλοί Τούρκοι μετανάστες στη Γερμανία, αλλά νομίζω ότι σε σχέση μετά της Μέρκελ είμαστε σε καλύτερη φάση τώρα. Είμαστε σε καλύτερη φάση, λέτε, με τον κύριο Σόλτς. Ναι. Γιατί η Μέρκελ, θυμάστε, ερχόταν εδώ, μας έλεγε δύο κουβέντες, αλλά μετά πήγαινε στην Τουρκία και έδινε τα πάντα. Ναι. Κοιτάξτε, η Γερμανία πάντοτε ήθελε και ήταν ένας προνομιακός συνομιλητής των Τούρκων. Η Τουρκία ήθελε να συνομιλεί με τους Γερμανούς.
δεν ήθελε να συνομιλεί ούτε με την Κομισιόν, ούτε προφανώς με τους Γάλλους, ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Και μέσω Γερμανίας υπήρχε ένας διάβλος και για τα ελληνοτουρκικά, το θυμάστε, με την περίφημη συνάντηση Καλίν Σουρανή στο Βερολίνο και τα διάφορα που είχαν γίνει τότε μέσα στην κρίση. Αυτό σε ένα βαθμό ήταν και καλό. Προφανώς χρειαζόμαστε τους διάβλους, όμως δεν θέλουμε τις ίσες αποστάσεις. Δεν μπορεί να εξισώνεται ένα κράτος μέλος της Ένωσης με ένα, ένα κράτος που δεν είναι στην Ένωση. Πρέπει να υπάρχει κοινοτική αλληλεγγύη, είναι βασική αρχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και ένα δεύτερο, δεν μπορεί να εξισώνεται το θύμα με το θήτη. Ο προκαλών, ο επιτιθέμενος με τον υπερασπιστή του διεθνούς δικαίου που είναι η Ελλάδα και είναι ξεκάθαρα αυτά. Νομίζω αυτά γίνονται κατανοητά. Ναι. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία και την αυτονόμηση, τη διαρκή και συστηματική της Τουρκίας από τους δυτικούς σχεδιασμούς, και μεγάλος εκνευρισμός για το γεγονός ότι ενώ η Γερμανία καταβάλει τεράστιο κόστος με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, η Τουρκία τις παρακάμπτει και εκμεταλλεύεται τις ευρωπαϊκές κυρώσεις για να βγάζει χρήματα. Κύριε Κερίδη, και μια ερώτηση λίγο για τα εσωτερικά τα δικά μας. Εσείς γνωρίζατε τη δράση του κ. Πάτση, γιατί ο κ. Πάτση λέει ότι στη Νέα Δημοκρατία γνώριζαν τα πάντα. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα ούτε τον κύριο Πάτση, ούτε τη δράση του. Πολύ λίγο από τις εφημερίδες ότι είναι βουλευτής Γρεβενών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο πρέπει να υπάρχουν και υπήρξαν τα γρήγορα αντανακλαστικά για να εκαθαρίζονται τέτοιου τύπου υποθέσεις. Εγώ θα συμβούλευα να παραδώσει την έδρα, πίσω στον επόμενο, στη Νέα Δημοκρατία, και να δραστηριοποιηθεί εκεί που θέλει να δραστηριοποιηθεί, πάντοτε βέβαια μέσα στον νόμο, για να προχωρήσουμε μπροστά. Πληγώνει τη Νέα Δημοκρατία, πληγώνουν μάλλον τη Νέα Δημοκρατία αυτές τις συμπεριφορές? Δεν είναι καλά, δεν είναι κάτι καλό, προφανώς. Δεν θα σας το κρύψω εγώ, δεν θα πω ότι δεν υπάρχει ένα αποτύπωμα. Προφανώς τα γρήγορα αντανακλαστικά βοηθούν. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία πολιτικά παραμένει κυρίαρχη και η αντιπολίτευση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ελλείψη πολιτικού λόγου και επιχειρημάτων τέτοιες ατασταλίες, να πούμε, για ίδιον όφελος. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κάτι μονιμότερο, όμως θα πρέπει και εμείς να πάρουμε τα μαθήματά μας και να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί στην επιλογή των υποψηφίων. Υπάρχει κάποια τάση στα κόμματα εν ώψη εκλογών, όλοι μέσα για να μαζέψουμε, καταλάβατε, τους ψήφους, και εν πάση περιπτώσει ο λαός εν τέλει αποφασίζει. Διότι και τον κύριο Πάτση ο λαός των Γρεβενών τον εξέλεξε πρώτο βουλευτή, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όμως από ένα σημείο και μετά χρειαζόμαστε κοινοβουλευτικές ομάδες, πώς να το πούμε, αμέμπτου και ηθικής και πολιτικής στόχευσης. Η επόμενη Βουλή θα έχει δυσκολίες να αντιμετωπίσει, έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Παρεμπιπτόντως αυτό ισχύει και για τις ευρωομάδες, ναι, όπου και εκεί γίνανε εκτόσεις ένεκα δημοφιλίας, τις οποίες στη συνέχεια πληρώνει η χώρα με μειωμένη, πώς να το πούμε, με μειωμένο το αξιόμαχο, ναι, σε ευρωπαϊκό και επίδραση επίπεδο. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό και να θυμόμαστε και την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να εκλεγείς, είναι και τι ομάδα έχεις μετά για να κάνεις τη δουλειά. Μάλιστα. Νομίζω ότι, για να μην υπερβάλλουμε, είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν υπάρχει εμφιβολία. Σε μια πολύ μεγάλη παράταξη που είναι η Νέα Δημοκρατία, θα σας έλεγα αφύσικα μεγάλη πια στην Ευρώπη, διότι δεν υπάρχουν παρατάξεις του 40% στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά. Συνολικά, ο Σόλτς έγινε, μια που μιλήσαμε για τη Γερμανία, καγκελάριος με 25%. Ναι. Εντάξει. Και οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες, το μεγάλο ιστορικό κόμμα της Γερμανίας, πήρε 25%. Σωστά. Αυτά είναι τα ποσοστά. Ακόμα και σε μια Γερμανία που δεν υπέστη την κρίση και την αποδόμηση, αν θέλετε, του κομματικού συστήματος, ναι, ναι, που υπέστη η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία. Άρα αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα και είναι προφανές ότι σε ένα μεγάλο κήπο υπάρχουν και κάποια λιγότερο αμφιρά λουλούδια, να πούμε. Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
ο βουλευτής της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοκερίδης και καθηγητής Εθνών Σχέσεων.